μεγάλο θέμα είναι στην Αθήνα. Εκεί πέρα τα παιδιά ζορίζονται πάρα πολύ οι πάσχοντες. Να φανταστείτε, φτάσανε σε σημείο να χρηματίζουν άτομα για να δώσουν αίμα. Τραγικές είναι οι ελλείψεις σε αίμα που παρατηρούνται στη χώρα, με αποτέλεσμα χρόνια πάσχοντες να καταφεύγουν σε σπασμωδικές κινήσεις προκειμένου να κρατήσουν ένα καλό επίπεδο ζωής. Γυρίζουμε σε παλιές εποχές που γινόταν το 70, που δεν υπήρχε ο εθελοντισμός τότε. Αλλά όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει αίμα, ότι περνάνε οι μέρες που πρέπει να πας για να έχεις μια φυσιολογική ζωή και ένα σωστό τρόπο ο οργανισμός να λειτουργεί σωστά, κάνεις ό,τι μπορείς για να αντιμετωπίσεις αυτό το θέμα. Δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω, μου λέτε ότι πληρώνουν ανθρώπους για να πάνε να αιμοδοτήσουν? Ναι, ακριβώς. Προσπαθούν να βρουν άτομα τα οποία, αφού δεν μπορούν να τα πείσουν κάπως αλλιώς, τα αναγκάζουν με αυτόν τον τρόπο να πάνε να πάρουν τη φιάλη αίμα που χρειάζονται τα παιδιά. Ο φόβος της πιθανής νόσησης με COVID-19 κρατά μακριά τους αιμοδότες των περιοχών που το υγικό φορτίο είναι υψηλό, με αποτέλεσμα τακτικοί και έκτακτοι μεταγγιζόμενοι να έρχονται αντιμέτωποι με κίνδυνο για την υγεία τους. Ο κόσμος, ενώ πήγαινε και αιμοδοτούσε, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι από τους Έλληνες εθελοντές αιμοδότες, τώρα φοβάται να πάει στα νοσοκομεία γενικότερα, γιατί φοβάται μην κολλήσει κάτι, μην έρθει σε επαφή με κάποιον που έχει κορονοϊό. Και γενικότερα το αντιμετωπίζει λίγο με σκεπτικισμό αυτό το θέμα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η Ελλάδα συνολικότερα αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Και αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε, ότι ημοδοτούμε για τον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπό μας, όπου αυτός και αν διαμένει. Στην Κρήτη η κατάσταση φαίνεται πως είναι καλύτερη. Δεν έχουμε τεράστιες ανάγκες, ωστόσο οι ανάγκες δεν σταματούν ποτέ. Αιμοδοτείτε καιρό? Αιμοδοτώ εδώ και 3 χρόνια περίπου και ο άνθρωπος που μου έδειξε τον τρόπο ήταν η κυρία Γεργιανάκη, που είναι στο Σύλλογο Ματοκρήτη, ήταν καθηγήτριά μου στη σχολή και μας έμαθε και να βοηθάμε τον κόσμο. Τα λίγα κρούσματα που καταγράφονται στο νησί, οι σταθμοί αιμοδοσίας που έχουν δημιουργηθεί μακριά από τα νοσοκομεία, αλλά και η άοκνη προσπάθεια των εθελοντικών ομάδων έχουν κρατήσει τα αποθέματα. Η προσέλευση είναι σταθερή, όμως είναι πραγματικά πολύτιμη κάθε μονάδα αυτές τις μέρες. Έρχονται Χριστούγεννα, είναι μέρες αγάπης και κάθε προσφορά γεμίζει χαρά και εμάς και τους ίδιους αιμοδότες. Πρέπει να αιμοδοτούμε και πρέπει να αιμοδοτούμε συχνά, γιατί υπάρχει έλλειψη αίματος στην Ελλάδα. Και είναι κάτι που μας κάνει κιόλας καλό. Η αιμοδοσία είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να το κάνουμε όλοι μας. Και σε αυτές τις δύσκολες μέρες του κορονοϊού, ναι, μεν υπάρχει κορονοϊός, αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε αυτή την καλή συνήθεια. Ο COVID δεν μεταδίδεται μέσω του αίματος. Εδώ τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα με αρκετή αυστηρότητα. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι η μασκούλα μας, το χαμόγελό μας κάτω από τη μάσκα, προσοχή, ηρεμία και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να αιμοδοτούμε για να μην μείνει κανένας άνθρωπος χωρίς αίμα. Στο μεταξύ, οι εθελοντικές αιμοδοσίες του αιματοκρίτη είναι μια καλή ευκαιρία για να ενημερωθεί κανείς όχι μόνο για τη δωρεά οργάνων και μυελού των οστών, αλλά και για τη δωρεά ομφάλιου αίματος, σε συνεργασία πάντα με τη Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης. Είναι ένα πακέτο, αν θέλετε, κινήσεων και πράξεων αγάπης που ναι, μεν απευθύνεται σε διαφορετικούς ασθενείς και διαφορετικές ανάγκες, όχι όμως ένα κοινό παρανομαστή, την αγάπη και την προσφορά από άνθρωπο σε άνθρωπο.